Δίνοντας συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα πραγματικό debate που ετοιμάζει τηλεόραση του Flash, μια τηλεμαχία κατά το ελληνικότερον, την Δευτέρα το βράδυ. Αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στις 10 το βράδυ, η τηλεόραση του Flash θα φιλοξενήσει τους 5 υποψήφιους περιφερειάρχες της Δυτικής Μακεδονίας, με ερωτήσεις που θα τεθούν από τους 2 συναδέλφους δημοσιογράφους, τους οποίους έχουμε εδώ στο στούντιο, τον Θεόφιλο Παπαδόπουλο και τον Παναγιώτη Τσατζανίδη. Εσείς θα σηκώσετε το βάρος των ερωτήσεων, εγώ θα κάνω τον διαιτητή, έχοντας και το βάρος της διεύθυνσης ό,τι αφορά την κουβέντα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Για να υπάρξει διάλογος, γιατί ο στόχος μας είναι ο διάλογος. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Τι ετοιμάζουμε. Θεόφιλε, να ξεκινήσω από σένα. Νομίζω ότι ήδη μας έχεις προδιαθέσει ότι θα έχουμε ένα μάτς, τηλεοπτικό μάτς, ας μου επιτραπεί έκφραση, το οποίο θα έχει ένα αφύρωπο αποτέλεσμα, εξού και ότι ο ορισμός ο δικός ότι θα έχεις το ρόλο του διαιτητή. Εντάξει, ας το κλείσουμε κάνοντας και λίγο χιούμορ. Να πούμε ότι εκτιμώ ότι θα είναι ο καλύτερος τηλεοπτικός διάλογος που έχει γίνει ποτέ στα χρονικά της Δυτικής Μακεδονίας σε επίπεδο τηλεοπτικό. Αυτό το απαιτούν οι καιροί, το απαιτούν οι συνθήκες και το απαιτεί το σύνολο των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Και εμείς οφείλουμε να κινηθούμε σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να είναι πολιτικό σφόδρα, πρέπει να είναι δημιουργικό επίσης σφόδρα και πρέπει να είναι παραγωγικό. Να αναδείξουμε το τι προτείνει από την πλευρά του ο καθένας υποψήφιος και γιατί διεκδικεί το να είναι ο νέος περιφερειάρχης στη Δυτική Μακεδονία. Ποια είναι τα σύν και τα πλήν και πώς θα πορευτεί η Δυτική Μακεδονία, βέβαια, το αμέσως επόμενο διάστημα που βρίσκεται σε ένα καθεστώς βίαιης απολυντοποίησης με πολλά αρνητικά τα οποία δεν έχει ξεκινήσει καν μια διαδικασία να καλύπτονται τα κενά που έχουν δημιουργηθεί. Αυτό σε μια πρώτη εικόνα, σαν μια πρώτη όσμηση. Παναγιώτη, επειδή εσύ γνωρίζεις και καλά τις παραγωγές σε σποτ, θα έβαζες σαν μουσικό χαλί αυτό γνωστό ποίημα του Ρίτσου και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα και απλά θα μπορούσε να είναι αυτός δεν είναι, ο στόχος. Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα έτσι κι αλλιώς από την αρχή. Αυτή θα είναι όμως και η επιδίωξή μας. Θα πρέπει οι υποψήφοι να προσαρμοστούν στα δεδομένα ενός debate, δηλαδή θα πρέπει να απαντάνε πολύ, πολύ σύντομα. Θα είναι το απάβγασμα όλων των δυνατοτήτων. Σε έναν εύλογο χρόνο των 2 λεπτών, νομίζω ότι είναι ικανός ο χρόνος. Τώρα θα μου πεις, άντε και μερικά δευτερόλεπτα να ξεφύγει κάποιος. Να απαντήσεις για την απολυντοποίηση σε 2 λεπτά και όμως είναι αναγκαίο. Οι ερωτήσεις ενδεχομένως να είναι περισσότερες από μία για αυτό το ζήτημα. Έχει παραμέτρους. Θα υπάρξουν σίγουρα κομμάτια τέτοια, οπότε θα έχει τη δυνατότητα κάποιος να μιλήσει. Θα τους δώσουμε και τη δυνατότητα να κάνουν ρωτήσουν μεταξύ τους ένας τον άλλον και να τοποθετηθούν κυρίως στο τέλος κάποια πράγματα που μπορεί να μην τα ρωτήσαμε. Αυτά είναι μέσα στο όλο παιχνίδι, αλλά δεν είναι συνηθισμένοι οι πολιτικοί της περιοχής μας να μιλάνε λίγο και αυτό λίγο από την άλλη μεριά με ανησυχεί, με προβληματίζει. Θα δούμε πώς θα το τηρήσουν. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να αφήσουμε τους παράλληλους μονολόγους και να πάμε σε διάλογο, ουσιαστικό διάλογο με αποτέλεσμα για τα σχέδια και τις προοπτικές που ο καθένας οραματίζεται για τη Δυτική Μακεδονία. Κωνσταντίνε, η υποψήφια εκ των πραγμάτων είναι σε μια κατάσταση πολύ μεγάλης πίεσης, κοινωνικής πίεσης, πολιτικής πίεσης, και η οποία πηγάζει μέσα από τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από συγκεκριμένες κεντρικές πολιτικές επιλογές και οι οποίες έχουν εφαρμοστεί στην περιοχή και οι πολίτες θέλουν απαντήσεις, θέλουν λύσεις, θέλουν διεξόδους. Αν αυτά δεν μπορούν να μας τα δώσουν οι υποψήφοι, αν δεν μπορούν να μας πείσουν για τις προθέσεις τους, είναι πολύ φυσιολογικό να τύχουν και μιας αρνητικής ψήφου. Το ζήτημα είναι ότι θα δούμε τι εξυπνάδα διαθέτουν διαχρονικά, ποια είναι η πολιτική και όχι μόνο τους, μόνη παρουσία τους. Ο χώρος της αυτοδιοίκησης άραγε θα είναι ο χώρος της άμεσης δημοκρατίας όπου εκεί βρίσκεται εφαρμογή άμεση δημοκρατία. Υπάρχουν επίπεδα και περιβάλλοντα συνεργασιών. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία όλα αυτά θα θυχτούν από την πλευρά μας εν είδη ερωτημάτων στους υποψηφίους, στους 5 υποψηφίους και μέχρι να δούμε βέβαια ποιες θα είναι οι απαντήσεις και ποιες θα είναι οι θέσεις τους γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι τώρα, και δίνω το λόγο στον Παναγιώτη, είναι το ότι δεν έχουμε τύχει στα χέρια μας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που να απαντά στα εγώ και τα θέλω της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το επόμενο διάστημα, η επόμενη πενταετία, γιατί είμαστε και σε μια μεταβατική περίοδο, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι αυτή η έννοια κρίσιμο,
τίθεται πάρα πολύ συχνά. Πια το έχουμε όλοι πάρει και το θέτουμε. Νομίζω ότι πάντοτε είναι κρίσιμο. Απλά δεν είναι κρίσιμο για όλους το ίδιο. Δηλαδή, ο καθένας, ανάλογα στη θέση στην οποία βρίσκεται, είναι κρισιμότερο ή λιγότερο κρίσιμο. Για τη Δυτική Μακεδονία είναι κρίσιμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από την ώρα που ξεκίνησε η διαδικασία της απολιγνητοποίησης, άλλαξε πάρα πολύ η περιοχή μας. Έχει φύγει κόσμος. Φαίνεται αυτό και στην τελευταία καταμέτρηση του πληθυσμού. Και γενικότερα η οικονομία μας έχει πάει προς τα κάτω. Όλα αυτά είναι νομίζω ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν για το πώς έγινε αλλά και το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Πάντως είναι αλήθεια ότι δεν λύνονται όλα με ένα debate. Ας μην είμαστε τώρα, ας μην έχουμε ψευδεστήσεις. Ίσως μπροστά μας είναι ένας μήνας να ξαναγίνει και κάποιο άλλο, θα προσπαθήσουμε. Δεν είναι και αυτό δεν είναι εύκολο γιατί πρέπει να βρουν χρόνο όλοι για να γίνει. Και να ταιριάξουν λέμε ότι είναι το πρώτο πάντως. Και να ταιριάξουν τα προγράμματα, αλλά είναι και από την άλλη και η αυστηρότητα του νόμου, της παρουσίας στα μέσα ενημέρωσης. Δεν έχει δέσμευση. Εξαιρείται όταν είναι αυτό το στήσιμο, δηλαδή η παραγωγή και της παρουσίας όλων. Τότε υπάρχει εξαίρεση. Μακάρι να είναι δηλαδή τόσο έτσι καλή κουβέντα που και συνολικά να ζητηθεί, να επαναληφθεί κάτι τέτοιο με πιο εξειδικευμένα πράγματα μέσα στον διάστημα που μας απομένει, που είναι αρκετά μεγάλο και ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη, αυτό πρέπει να το θέσουμε. Υπάρχει ανάγκη γιατί δεν μιλάνε πολιτικά δυστυχώς έως τώρα οι συνδυασμοί και στην περιφέρεια και στο Δήμο, για να μην τους βάλω στο ίδιο τους βάλει, όχι όλοι, αλλά σε γενικές γραμμές είμαστε με πάρα πολύ καιρό τώρα στη φάση όπου αναζητούν υποψηφίους και βλέπουμε φωτογραφίες με χειραψίες μόνο. Θέλουμε να ακούσουμε. Και αυτές καλές είναι, αλλά δεν φτάνουν. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η περιοχή, η Δυτική Μακεδονία, η περιφερειακή Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα που δυστυχώς την υπηρετούν οι πολιτικοί μας ταγοί. Και το λέω δυστυχώς γιατί δεν έχω δει κάποιους τα χρόνια που διανύουμε να βγουν και να προτάξουν μπροστά το δίκαιο και τον ΑΑ προτεραιότητα που πρέπει να απορρέει για το καλό της περιφέρειας ανά πόλη και γενικά στο σύνολο των πόλεων και μετά σε επίπεδο περιφέρειας. Αντ' αυτού διαπιστώνω ότι όλοι κινούνται γύρω από ένα μεγάλο πόλο που ακούει στο όνομα Αθήνα. Βλέπει ότι το 65-70% του ελληνικού πληθυσμού έχει συγκεντρωθεί στην Αθήνα. Ο δεύτερος μεγάλος πόλος είναι η Θεσσαλονίκη. Και όταν έχεις να κάνεις με ένα σύνολο πληθυσμιακό που συγκεντρώνονται σε δύο μεγάλου πόλεις, τότε η υπόλοιπη Ελλάδα, η περιφερειακή Ελλάδα, θα πρέπει να έχει καθαρά γνήσιους εκπροσώπους της περιφερειακής Ελλάδος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και όχι να έχει υπηρέτες των αθηναϊκών συμφερόντων. Καθαρά πράγματα. Κατάλαβες, νομίζω... Κώστα, τώρα πώς θα πάει ο Θεόφιλος στη συζήτηση. Νομίζω ότι θα είναι απαιτητικό αυτό. Προσπαθώ να το Παναγιώτη, και ο Κώστας το γνωρίζει. Είναι απέτηση των πολιτών αυτή. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά όλα να συμβαίνουν στην Αθήνα, να αποφασίζονται στην Αθήνα για εμάς χωρίς εμάς. Είναι καθαρό. Εγώ βάζω και το στίγμα μου, έτσι. Το στίγμα το οποίο πρέπει να κινηθεί αυτός ο πολύ ποιοτικός και ουσιαστικός διάλογος. Μπορούν να τα απεξέλθουν. Να θέσω ένα ζήτημα, έτσι, πρακτικό. Εάν κάποιος από εμάς, τώρα το ρωτάω το συντονιστή, κάνει μια ερώτηση και θεωρεί ότι δεν πήρε καμιά απάντηση. Τι κάνουμε, Κώστα, εκεί πέρα. Λοιπόν, η πρόταση είναι. Αυτό είναι μια πιθανότητα να συμβεί, γιατί λέω, ο άλλος μπορεί λέω να θέλει και δημόσια, να υπάρξει δυνατότητα ενός επιπλέον follow-up ερώτησης και ενός επιπλέον λεπτού για την απάντηση. Στην περίπτωση που έχουμε τέτοια περίπτωση. Και αυτό θα συμβεί δεν είναι και παράξενο, μέχρι και δύο φορές μέσα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Έτσι, για να μην το εξαντλήσουμε άρα και το γίνει έχεις συνήθες. Σκεφτεί, ωραία. Είναι κάπως πολύ χρήσιμο. Πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, ραντεβού τη Δευτέρα. Ραντεβού τη Δευτέρα το βράδυ. Νομίζω στις 10 το βράδυ. Νομίζω ότι είναι αναγκαία μια τέτοια. Το σημαντικό συζήτηση. Είναι ότι θα παραβρίσκονται και οι 5 υποψήφοι. Όλοι, τουλάχιστον αυτές τις δεσμεύσεις έχουμε από τα πολιτικά τους γραφεία. Οπότε εδώ στην τηλεόραση του Flash, σε ένα ευρύχωρο στούντιο, δόξα τω Θεώ, από αυτό είμαστε πάρα πολύ καλά. Θα τους φιλοξενήσουμε και θα προσπαθήσετε να καλύψετε τις ερωτήσεις του μέσου τηλεθεατή. Ναι, και σε έναν καθαρά απελευθερωμένο διάλογο χωρίς βαρύδια. Ονόν, νοήτο. Σας ευχαριστώ. Ραντεβού τη Δευτέρα. Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου. Οι υποψήφοι περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας στην τηλεόραση του Flash. Στο κέντρο της προσοχής, η περιοχή μας και τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τους πολίτες.
το πρώτο debate με όλους τους επικεφαλείς των συνδυασμών. Γιώργος Κασαπίδης. Γεωργία Ζεμπιλιάδου. Γιώργος Αμανατίδης. Νόντα Στολτίδης. Στέφανος Πράσος. Ανοίγουν τα χαρτιά τους και απαντούν στις ερωτήσεις τον Κώστα Μαυρίδη, Θεόφιλου Παπαδόπουλου και Παναγιώτη Τσαφτιανίδη. Δευτέρα 10 το βράδυ στην τηλεόραση του Flash.